διότι και να το λέτε δεν είσαστε σκληρός, συνεπώς το είπατε, αλλά παρακαλώ πολύ στην εφεξή στάση σας να λάβετε υπόψη ότι μετά την απουσία μας λόγω ασθενείας του Προέδρου μας επιμερίστηκε ο χρόνος του στους περισσότερους συναδέλφους. Από μένα δηλαδή, δεν προβλέπει. Κύριε Πρόεδρε, δηλαδή ούτε σε αυτό την ανοχή σας, αφού είστε ήπιος. Δεν προβλέπει ο κανονισμός. Θα κάνω παρακαλώ, για να δείξω την ανοχή μου. Να... Θα μηδενίσω το χρόνο, θα μηδενίσω το χρόνο και θα σου ξαναβάλω το χρόνο σας. Κύριε Υπουργέ, μας εγκαλέσατε ότι βλέπουμε αρνητικά τα προγράμματά σας. Εμείς, ο Μπάρκας, ο Κουρουπλής, ο Στρατούλης όλοι, δεν λέμε να μην πάρετε τα προγράμματα. Λέμε ότι τα προγράμματα αυτά υπηρετούν μία συνολική απαξίωση της μισθωτής εργασίας στη χώρα μας και ιδιαίτερα της νεανικής απασχόλησης. Διότι αν δεν συνέβαινε αυτό, πώς θα ορίζατε η κυβέρνησή σας τον εργαζόμενο ως εξής. Καταθέτω έγγραφο. Απασχολούμενος χαρακτηρίζεται όποιος εργάζεται έστω και μία ώρα τη βδομάδα αναφοράς. Άρα λοιπόν, είναι συνολική η σύλληψη του να κάνουμε προγράμματα ξεσκουριάσματος ανέργων. Το έλεγε παλιά ένας θεωρητικός, ο Αντώνιο Γκράμψη. Έτσι ξεμουδιάζουν και τα συστήματα μετράνε λιγότερους ανέργους. Έτσι νομίζουν, αλλά δημιουργούν όρους κοινωνικής έκρηξης. Και το λέω σήμερα, που πριν μια ώρα η Eurostat ανακοίνωσε 27,8. 27,8. Και μας κατατάσσει ως εξής. Καταθέτω δεύτερο έγγραφο. Ανεργία στον πλανήτη. Τζιμπουτί, Κονγκό, Ναμίμπια, Κόσοβο, Αϊτή, Κένια, Μπουρούντι, Μαυριτανία, Ρουάντα, Ζουαζιλάνδη, Ελλάδα, η περήφανη πατρίδα μας, Δημοκρατία του Κονγκό, Αγκόλα. Καταθέτω έγγραφο. Άρα λοιπόν, ενώ ελαστικοποιείτε τις σχέσεις, ενώ καταργείτε τους μισθούς, ενώ έχετε σπάσει τον κατώτατο μισθό, το 586, μισό εκατομμύριο νέοι δεν τον παίρνουν. Παίρνουν το 511, παίρνουν το 490, παίρνουν το 427. Και δεν το λέω εγώ, ούτε ο Στρατούλης. Το λέει η εργάνη σας. Η εργάνη σας. Και αν δεν την αποσύρετε, την εργάνη για την οποία υπερηφανεύεστε, θα μπαίνουν οι νέοι μας και μπαίνουν οι φοιτητές μας στα πανεπιστήμια και διαβάζουν ότι το 31% 44% του ελληνικού πληθυσμού δουλεύει με ώρες κάτω από 20, δηλαδή για 200 ευρώ, για 300 ευρώ. Γιατί, σύμφωνα με τη σελίδα 11 της εργάνης σας, λέτε ότι 15.472 νέοι δουλεύουν μία ώρα τη βδομάδα. 4 ώρες το μήνα, 80 μισθό ευρώ το μήνα. Συνεχίζω, 11 σελίδα. Από 2 έως 4 ώρες, 11.000 νέοι και νέες. Από 4 ώρες τη βδομάδα έως 10 ώρες τη βδομάδα, 51%. Κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας ένα λεπτό. Από 10 ώρες τη βδομάδα έως 20, 195.000. Από 20 έως 35, 143.000. Και λέτε εσείς τώρα, συμπερασμά σας, το 69,66% δουλεύει πλήρες ωράριο. Στοιχεία σας. Άρα λοιπόν είσαστε δέσμοι και μιας λογικής, επί των μισθών και τελειώνω αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, τελειώνω, ότι λέει το μνημόνιο Παπανδρέου, το πρώτο μνημόνιο, ότι θα ευθυγραμμίσουμε μισθούς. Και το μη μισθολογικό κόστος εργασίας, σπανίως και εμείς οι αριστεροί το αναφέρουμε, λέω τα κόμματα της αριστεράς, ότι δεν έχετε δεσμευτεί μόνο να βουλγαροποιήσετε τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα, αλλά έχετε δεσμευτεί να βουλγαροποιήσετε και τις εργοδοτικές εισφορές, δηλαδή να τις καταργήσετε, δηλαδή να τελειώσει η υπόθεση. Σελίδα 713 του νόμου 4046. Και τελειώνω τώρα. Η Eurostat που σήμερα, μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό, γιατί θα καταθέσω τα έγγραφα, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Η Eurostat σας λέει, παρά τα όσα έχετε κάνει σε μισθούς συντάξεις,
επανακαθορισμό του όρου τι είναι άνεργος κατά τον έννοια που σας διάβασα, η Eurostat το καταθέτω. Κύριοι Έλληνες, λέει, 34,1 η ανεργία σας. Γιατί τα μονόωρα τη βδομάδα, εγώ η Eurostat τα θεωρώ ανεργία και ωραία, όχι. Ωραία, ευχαριστούμε, και τελειώνω. Και τελειώνω. Όχι, συνεχώς τελειώνω. Και τελειώνω, τελειώνω, άνθρωποι. Και κύριε Πρόεδρε, την προσοχή σας, κύριε Υπουργέ, προχτές έσπασε η πολιτική. Τελειώνω, κύριε, να μου απαντήσει, κύριε Βούλτευση, πάντα ενδιαφερόντος την ακούω. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, προχτές έσπασε η πολιτική 31 χρόνων από τότε που συντάξαμε, συνέβαλα κι εγώ, το νόμο των ομαδικών απολύσεων. Αναλογίζεστε την ώρα που η Μετρό Θεσσαλονίκης, που προχτές τις απορρίψατε και καλώς κάνατε και σας έδωσε, σας είπα μπράβο πριν 3 μήνες, τις απορρίψατε να απολύσει 300 αμέσως, ή το Τσιμεντάδικο της Χαλκίδας που σας ζήτησε να σπάσει ο νόμος και να απολύσει 500 τη μία μέρα. Σας παρακαλώ. Αναλογίζεστε. Τώρα το πραγματικά. Μα να τελειώσει το εξής. Μα τώρα, κύριε Πρόεδρε. 6 λεπτά σας έδωσα. Κύριε Πρόεδρε, να μην συμβάλλουμε στο να προωθηθεί ένας συλλογισμός. Τελειώνω, σας λέω. Με όλο τελειώνει. Βάλτε νέο συλλογισμό, κύριε Πρόεδρε, να τελειώσουμε τον νέο συλλογισμό. Δεχτήκατε με το δελτίο σας 23/1/14 τα 3 κριτήρια του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Αναλογίζεστε όταν αύριο ορθεί μια εταιρεία τη Δευτέρα και θα πει δεν ισχύει το 5%. Ωραία. Με αυτό έκλεισε. Μπορώ να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Ακούστε. Μα σας ενοχλεί το ισχυρισμό μου. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Ένα λεπτό. Μπορώ να τελειώσω. Ένα λεπτό. Εκμεταλλεύεστε τη συμπάθεια που σας έχω. Μα να και σας έδωσα ακριβώς διπλάσιο χρόνο. Μα βλέπω Μα πολλούς συλλογισμούς άκουσα μέχρι τώρα. Μια λέξη μόνο. Να μην δεχτεί τον καλό την απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, διότι θα την αχτούν όλα στον αέρα, στην ανεργία, αν κάνετε δεχτά τα 3 κριτήρια. Που έσπασε προχτές το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας και θα πάμε. Ωραία. Όχι σε ζούγκλα, θα πάμε στο απόλυτο χάος. Πολύ. Αν δεχτείτε το σπάσιμο του νόμου των ομαδικών απολύσεων. Σας καλό έντιμα και ευχαριστούμε. Περίμενα να τα ακούσω όμως. Κυρία Βούλτευση, έχετε εσείς το λόγο, έχει τεθεί κανένα προσωπικό θέμα και δεν ήμουν εδώ. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Ο κύριος Στρατούλης αναφέρθηκε σε μένα πριν. Προσπαθώντας να παρουσιάσει αυτό το οποίο είπα ως ψεύδος. Λοιπόν, πολιτικά, ακούστε κύριε Στρατούλη, αυτά τα ξέρω πολύ καλά. Λοιπόν, έχω να σας απαντήσω το εξής. Ο ανδρισμός και η γυναικεία αρετή είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Και ο ανδρισμός απαιτεί να παραδεχόμαστε το λάθος μας και όχι να προσπαθούμε να επιτεθούμε φέρνοντας χαρτιά τα οποία δεν έχουν καμία αξία. Διότι εδώ μου φέρατε 2 χαρτιά τα οποία μιλούν για ΣΥΡΙΖΑ Κεφαλονιά Ιθάκης και Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Κεφαλονιά Ιθάκης. Μισό λεπτό. Ακούστε, κύριε. Παρακαλώ, τροπίσα. Παρακαλώ. Κύριε Κουρουπλή. Είστε πολιτικοί απατεώνες. Κύριε Κουρουπλή. Μπορώ να μιλήσω. Κύριε Κουρουπλή, παρακαλώ να ολοκληρώσει τη σκέψη. Κύριε Πρόεδρε, ορίστε, ολοκληρώστε. Προσπαθούν να με βγάλουν ότι δεν ξέρω, αλλά δεν μπορεί. Ορίστε. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ. Αφήστε τώρα τη βουλευτή. Κύριε Κουρουπλή, παρακαλώ, Ωραία. Δεν τρέπεστε, πια ντροπή. Κύριε Κουρουπλή, εσείς. Πάνω σας. Παρακαλώ. Ντροπή δεν έχετε απάνω. Παρακαλώ, εσείς. Ντροπή να το κάνετε. Ολοκληρώστε, κυρία Βούλτευση. Λοιπόν, ακούστε, εγώ αυτό το οποίο είπα στην ομιλία μου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το γραφείο τύπου, ακόμη και στην τουαλέτα να πάει ένας βουλευτής τους, το κάνουν ανακοίνωση και το αναρτούν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Δυστυχώς, αυτά που έφεραν εδώ είναι από τοπικές εφημερίδες και blogs της Κεφαλονιάς και αφορούν τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ. Εάν δεν έβγαζε ανακοίνωση και ο τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα ήσασταν για τα πανηγύρια. Εγώ δεν σας είπα αυτό και το ξεκαθάρισα ότι υπάρχει ανακοίνωση του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ. Όσο για τον εκπρόσωπό σας, ναι, ερωτηθεί στην επομένη του σεισμού, απάντησε κάτι περίπου που παρέπεμπε στο ότι... Ευχαριστούμε, κυρία Βούλτευση. Για τον Εγκέλαδο. Ευχαριστούμε. Αντρισμός σημαίνει να παραδεχόμαστε. Δεν υπάρχει ανάρτηση στο κρατικό πρακτορείο. Επειδή αναφέρει σε εσά, κύριε Κουρουπλή, κύριε Στρατούλη, για ένα λεπτό όμως. Ζητάω να βγουν από τα πρακτικά 2 αχαρακτήριστες εκφράσεις
που δεν ταιριάζουν στην αίθουσα που είμαστε. Πρώτο, τα περί ιατρισμού. Και το δεύτερο, είστε πολιτικοί απατεώνες, που είπε η κυρία Βούλτεψη. Η κυρία Βούλτεψη μπορεί να έχει πανικό και να έχει πέσει. Κυρία Βούλτεψη, εγώ σας άκουσα. Μπορεί να έχει πανικό και να έχει πέσει σε παραλήρημα, γιατί αποδομήσαμε και απομυθοποιήσαμε όλη την ομιλία της που δεν είπε ούτε μία κουβέντα για τους φτωχούς και δυστυχισμένους ανέργους σήμερα, αλλά προσπάθησε να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ασχολήθηκε με τους σεισμούς της Κεφαλονιάς. Όταν από την πρώτη στιγμή η βουλευτήνα του είναι ακόμα και στο συντονιστικό, το οποίο συνεδριάζει νυχθημερών και ολοήμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενιαίος και στην Κεφαλονιά και στην Αθήνα. Και ανακοινώσεις έβγαλε και στην Κεφαλονιά και με δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του κυρίου Σκουρλέτη για το ζήτημα της συμπαράστασης στο λαό της Κεφαλονιάς. Και είναι η μόνη πολιτική δύναμη που έχει κάνει 12 προτάσεις για την ουσιαστική ανακούφιση των σεισμοπαθών. Έκλεισε και παρακαλώ, θέμα, κύριε Πρόεδρε, να βγουν αυτά από τα πρακτικά. Ωραία, δεν ταιριάζουν, νομίζω, σε αυτή την αίθουσα να πρέπει να το αποδεχτεί η ίδια, όπως ξέρετε. Απολύτικες εκφράσεις. Έκλεισε το θέμα. Κυρία Χαραλαμπίδου, από εσάς εξαρτάται. Από εσάς εξαρτάται, καθίστε κάτω. Η κυρία Χαραλαμπίδου έχει το λόγο για 3 λεπτά και μας συγχωρείτε για την όλη αναστάτωση. Όχι, αλλά δεν πιστεύω να εξαντλήσετε την αυστηρότητά σας σε μένα και στην κυρία Μπόλερη που ακολουθεί. Και στους άλλους 2 συντρόφους μας. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, από την ομιλία σας έχω κρατήσει 2 φράσεις. Η πρώτη φράση είναι: η ανεργία εκτοξεύστηκε την τριετία 2009-2012. Και η δεύτερη φράση: το θεσμικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας έχει αλλάξει πλέον. Πείτε μας όμως, δεν είναι ακριβώς σε αυτή την περίοδο όπου με την τακτική και την πρακτική του ΣΟΚ αποδιαρθρώθηκαν πλήρως οι εργασιακές σχέσεις, τα εργατικά δικαιώματα δεκαετιών καταργήθηκαν, κατεδαφίστηκε η κοινωνική ασφάλιση, έγιναν πάυθυνες οι απολύσεις, μειώθηκαν πολύ σημαντικά και οι μισθοί και οι συντάξεις, πράγμα που συνετέλεσε και συντελεί στη δραματική αύξηση της ύφεσης. Δεν είναι λοιπόν σε αυτήν ακριβώς την περίοδο, όπως λέτε κι εσείς, που η ανεργία αυξήθηκε στη χώρα μας σε ποσοστό μεγαλύτερο και από αυτό της κρίσης στην Αμερική του 1930. Κύριε Υπουργέ, τα προγράμματα που τολμάτε να προτείνετε σαν νέα και ανακοινώσατε με τυμπανοκρουσίες απλώς είναι συνέχεια προηγούμενων αποτυχημένων εμπνεύσεων και προγραμμάτων, όπως αποδείχθηκε από τους ομιλητές βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που ασκήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Και νομίζω ότι αν υπήρχε ένα στοιχειώδης σεβασμός στο ελληνικό κοινοβούλιο και μια στοιχειώδης δημοκρατική και σωστή λειτουργία, θα έπρεπε πριν να εξεγγελθούν αυτά τα ίδια τα προγράμματα, να δούμε όλοι μαζί τις αναπάντητες ερωτήσεις που συσσωρεύονται στο Υπουργείο Εργασίας που αφορούν αυτά ακριβώς τα προγράμματα. Θα έπρεπε να δούμε τις αναπάντητες ερωτήσεις για τις καθυστερήσεις πληρωμών, για τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, για τα ωράρια που στα χαρτιά και στην εργάνη είναι 5 ώρα και με τον τρόπο αυτό δηλώνεται ότι μειώνεται και η αδήλωτη εργασία, αλλά στην πραγματικότητα στους τόπους δουλειάς είναι 10 ώρα και 11 ώρα και 12 ώρα. Θα έπρεπε να μιλήσουμε και να μιλήσετε για τους μισθούς πείνας σε εξειδικευμένους πτυχιούχους των ΑΕΗ και των ΤΕΗ, για την ανύπαρκτη και εξευτελιστική εκπαίδευση που δέχονται οι άνεργοι για να πάρουν το χαρτζηλίκι, για τα φωτογραφικά προγράμματα που χαρίζουν εκατοντάδες εργατικά χέρια σε επενδύσεις όπως της Ελληνικός Χρυσός, που καταστρέφουν πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας από αυτές που ανοίγουν. Σήμερα, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν ακόμα και εμποροπλοίαρχοι με βάουτσερ με 500 ευρώ τη στιγμή που τα συνδικάτα λένε ότι θα έπρεπε να παίρνουν μισθούς πολλαπλάσιους. Αυτή λοιπόν είναι η επιτυχία μας, η επιτυχία σας μάλλον. Αυτός είναι ο τρόπος αντιμετώπισης και η υπόσχεση για την έξοδο από την κρίση. Είναι σαν να έχουμε μία επιδημία, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, επιτρέψτε μου,
σαν να έχουμε μία επιδημία χολέρας ή πανούκλας και πανηγυρίζεται για τις ασπιρίνες με το Δελτίο, για χορήγηση ασπιρίνης με το Δελτίο. Τέλος και για να κλείσω, η ανάγκη του λαού για αξιοπρέπεια, για ζωή με αξιοπρέπεια, ιδιαίτερα της νέας γενιάς, απαιτεί σχεδιασμό για δουλειά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, απαιτεί κατά τη γνώμη μας ένα παραγωγικό δυναμικό δημόσιο τομέα που θα ανοίγει θέσεις εργασίας, όχι ένα δημόσιο τομέα που θα κουτσουρεύεται και θα καταστρατηγείται με κάθε πρόταση νόμου. Απαιτεί την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα και το ξέρετε κύριε Υπουργέ ότι επικρατεί η πιο άγρια ζούγκλα, απαιτείται η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, απαιτείται δημόσιο τραπεζικό σύστημα για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και όλα αυτά απαιτούν μία κυβέρνηση που μπορεί να συγκρουστεί με τα συμφέροντα και αυτή η κυβέρνηση είναι μία κυβέρνηση της αριστεράς με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν συνεδρίες. Αφού ξαναγήθηκα στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας Βουλής, 35 μαθητές και μαθήτες και 2 εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Μουζακίου Καρδίτσης τους καλωσορίζουμε. Το λόγο έχει συνάδελφος κυρία Μπόλαρη. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ξεκινήσω λέγοντας ότι θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό. Ο Υπουργός σήμερα κατά τη γνώμη μου ήταν εξαιρετικά ειλικρινής και μίλησε με ανοιχτά χαρτιά. Και είπε σημαντικά πράγματα γιατί παρουσίασε όλο το σχέδιο της κυβέρνησης που συνεχίζει να είναι επιθετικό, καταστροφικό για τους νέους ανθρώπους και συνολικά για τους εργαζόμενους. Αντίθετα από την κυρία Χαραλαμπίδου, εγώ διάλεξα άλλες φράσεις από τον Υπουργό. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η φράση για τις προϋπάρχουσες δισκαμψίες στην αγορά εργασίας. Ειλικρινά τι υπονοείτε κύριε Υπουργέ? Το εργατικό δίκαιο, την ύπαρξη συλλογικών συμβάσεων, την τήρηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που την καταργήσατε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου το 12. Ποιες είναι αυτές ακριβώς οι δισκαμψίες? Ωραία λέξη, αλλά εν τη αυτή περιπτώσει κατά τη γνώμη μας είναι ότι αποδομείται, καταστρέφεται ως κατάκτηση των εργαζόμενων, των συνταξιούχων της νεολαίας, το οποίο κερδίστηκε με πολύ κόπο, με πολλούς αγώνες εδώ και πολλά χρόνια. Η δεύτερη φράση που απομόνωσα ήταν η φράση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η οποία θα διαμορφώσει θέσεις εργασίας. Επιτρέψτε μου να σας πω και μάλιστα κάνατε ένα φοβερό υπολογισμό λέγοντας, απαντώντας στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ανωκατώτερος μισθός φτάσει πάλι, ανέλθει πάλι στα 751 ευρώ, δηλαδή στα επίπεδα του 2009, τότε οι επιχειρήσεις θα χάσουν 2,1 δις και τότε θα επέλθουν νέες απολύσεις. Ειλικρινά κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα έλεος. Τι μπορεί κάποιος να ισχυριστεί από την κυβέρνηση και να στηρίξει τα επιχειρήματά του? Γιατί όχι εμείς που κρίνουμε τα πράγματα από τη μαρξιστική σκοπιά, αλλά και άλλοι οικονομολόγοι αποδεικνύουν με στοιχεία ότι αυτό το μοντέλο που απελευθερώνεται η αγορά εργασίας, που δίνεται συνέχεια στους εργοδότες επιδοτήσεις, έχει καταλήξει στην κατάσταση που έχει καταλήξει σήμερα. Διότι σωστά η ανεργία δεν σταματά αν δεν ανατραπεί ο καπιταλισμός. Στο ενδιάμεσο όμως, στις υφέσεις και στις ανακάψεις τους, τι οργανώνει το κράτος ως παρέμβαση? Οργανώσατε λοιπόν την απελευθέρωση των απολύσεων, τις εφεδρίες και πάει λέγοντας, τελειώνοντας. Κοιτάξτε, επειδή η φράση «πολιτική απατεώνες»
είναι πάρα πολύ βαριά. Το αντρισμού το αντιπαρέρχομαι, σύντροφε Δημήτρη, γιατί και οι γυναίκες έχουν λόγο και πρέπει να τον κρατάνε. Έχει κατακτηθεί η ισότητα του φύλου, τουλάχιστον στα χαρτιά. Τώρα στην πράξη οι γυναίκες είναι οι πρώτες στην ανεργία, οι πρώτες στις απολύσεις και πάει λέγοντας. Λοιπόν, τρία σημεία. Για να εξασφαλιστούν πόροι αντιμετώπισης ανεργίας, χωρίς να κάνουμε επαναστατικά πράγματα, χρειάζονται μέτρα που αφορούν στον κατώτατο μισθό, χρειάζεται πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, χρειάζονται νόμοι που θα καταργούν τους εφαρμοστικούς του μνημονίου και αυτά προϋποθέτουν μία κυβέρνηση και ένα κίνημα που θα υπερασπέσεται τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και θα είναι στη δυνατότητα να διεκδικήσει και να επιβάλλει. Ευχαριστώ πολύ. Το λέω και ο συνάδελφος κύριος Καραγιαννίδης για δύο λεπτά. Εκτός θέματος κινήθηκε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, εκτός θέματος θα κινηθώ κι εγώ. Υπόθηκε εδώ μέσα από στόματος της κοινοβουλευτικής εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ότι η χώρα αντιμετωπίζει άοπλους εισβολή στα νησιά μας. Κόντρα σε όλες τις διεθνείς συμβάσεις που έχουμε υπογράψει, κόντρα σε όλη την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι Σύριοι πρόσφυγες πολέμου ονομάζονται άοπλοι εισβολής. Ρωτάω την κυβέρνηση αν αποδέχεται αυτό τον όρο. Δεύτερο. Τώρα, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, με συγχωρείτε δηλαδή κιόλας. Με συγχωρείτε. Διαβάζοντας καλά και προσεκτικά τον κανονισμό, θα διαπιστώσετε, κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ. Θα διαβάσετε και θα καταλάβετε ότι αναφερόμεθα ακριβώς. Ακριβώς επί προσωπικού το ζήτησε. Μίδιαμα, κύριε Καραγιαννίδη, εδώ εμένα. Ναι, εσάς λοιπόν, κοιτά όλα. Θα ήθελα να παρακαλέσω λοιπόν, κάντε την παρέμβαση αυτή του ενός λεπτού και να αφιερώσετε το άλλο σας λεπτό στην επερώτηση. Αν να... αφήνατε, έτσι θα εξελισσόταν. Σου δίνω εγώ τα 20 δευτερόλεπτα που σου κόψα, τα δίνω κιόλας. Λοιπόν, το δεύτερο που υπόθηκε ήταν ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί τους μετανάστες ως εργαλείο πίεσης προς την Ελλάδα. Ρωτώ την κυβέρνηση, ασπάζεται αυτή την ανάλυση. Συνεχίζω λοιπόν. Υπόθηκε από τον κύριο οικονόμου, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΔΗΜΑΡ, ότι να πάρουμε τα προγράμματα βεβαίως και τα χρειαζόμαστε για να καταπολεμήσουμε την ανεργία. Εμείς λέμε προγράμματα που καταστρατηγούν το εργατικό δίκαιο, μετατρέπουν τους εργαζόμενους σε ωφελούμενους, δηλαδή σύγχρονους σκλάβους, δεν πρόκειται να τα αποδεχθούμε. Η δικιά μας η πρόταση είναι να πάρουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσα μας δώσει και ακόμα περισσότερα, μέσα από δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης. Δεν είναι στη λογική μας να καταπολεμήσουμε την ανεργία δημιουργώντας σκλάβους. Και ένα πιο γενικό για την ανεργία, κύριε Υπουργέ. Η ανεργία είναι δομικό χαρακτηριστικό του καπιταλισμού. Και είναι δομικό χαρακτηριστικό, όχι κακό για τον καπιταλισμό. Το χρειάζεται η καπιταλιστική οικονομία για να υπάρχει η απειλή της ανεργίας στους εργαζόμενους και να μπορεί να τους εκβιάζει ανά πάσα στιγμή ότι θα τους στείλει εκεί. Αυτό το πράγμα δεν προσπαθούν οι πολιτικές σας και τις ασπάζετε. Αυτή είναι η ιδεολογική σας θέση έτσι κι αλλιώς. Θέλετε να υπάρχει ανεργία σε έναν βαθμό ώστε να υπάρχει απειλή για τους εργαζόμενους. Το μόνο που σας τρομάζει είναι το νούμερο που έχουμε ακουμπήσει αυτή τη στιγμή, που είναι παγκόσμιο ρεκόρ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ανέφερε και ο κύριος Μητρόπουλος σε ποια θέση είμαστε ανάμεσα σε αφρικανικές χώρες. Αυτό που σας τρομάζει είναι η κοινωνική έκρηξη. Και βρήκατε, ξαναλέω, το κόλπο να εξαφανίζετε ανέργους, να τους βαφτίζετε ωφελούμενους και για 1,5 χρόνο περίπου αυτοί οι άνθρωποι να μην μπαίνουν στον κατάλογο των ανέργων. Δυστυχώς για εσάς οι άνεργοι σας, ξαναλέω, είναι 2 εκατομμύρια, οι ελαστικά εργαζόμενοι είναι 1 εκατομμύριο και έχετε δημιουργήσει μια κοινωνία ανθρώπων που δεν έχουν αύριο. Το λόγο έχει ο κύριος Μεϊκόπουλος για 2 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά. Μας καταλογίσατε, το δεν είπαμε για την ταμπακέρα τίποτα, ότι έχουμε προβεί σε μια στήρα πολιτική αντιπαράθεση και ότι έχουμε μια απουσία προτάσεων. Όλα αυτά τα λεγόμενα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, μάλλον χαρακτηρίζουν εσάς τους ίδιους και σας φωτογραφίζουν. Μάλλον πρόκειται για μια δημόσια αυτοκριτική που κάνατε εδώ πέρα μπροστά. Γιατί, να μην πάω στο χειρότερο ακόμα, στο χειρότερο επίπεδο, προσπαθήσετε να αθώσετε μια ένοχη πολιτική απέναντι σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Κύριε Υπουργέ, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το κοινωνικό ανθρώπινο πρόσωπο μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής ευνομούμενης πολιτείας δεν παρουσιάζεται κατ' επιλογή. Δεν είναι μια απλή ένδειξη ευαισθησίας ή φιλανθρωπίας, αλλά είναι δημοκρατική κατάκτηση και είναι συνταγματική υποχρέωση, κύριε Υπουργέ.
Δεν ακούσαμε από εσάς μισή πρωτοβουλία που θα πάρετε για το πώς θα περασπιστείτε το δικαίωμα των ανέργων και των οικογένειών τους σε μια αξιοπρεπή διαβίωση κατά τη διάρκεια της δύσκολης παραμονής στην ανεργία. Μισή πρωτοβουλία, μισό μέτρο δεν ακούσαμε. Και επειδή μάλλον δεν έχουμε γίνει κατανοητοί σήμερα εδώ πέρα μέσα, δεν ήρθαμε να κάνουμε μια αντιπολίτευση. Εμείς ήρθαμε να μιλήσουμε σήμερα σαν αυριανή κυβέρνηση αυτής της χώρας και λέμε το εξής. Δεσμευόμαστε για την άμεση επαναφορά, κύριε Υπουργέ, του βασικού επιδόματος ανεργίας σε 461 ευρώ, μηνιαία που ήταν πριν από τη μείωσή του, και σταδιακή χρονική επιμήκυνση της χορήγησής του σε πρώτη φάση για άλλους 12 μήνες. Κατάργηση, δεσμευόμαστε, κάθε είδους περιορισμούς που μπήκαν από μνημονιακούς νόμους ως προς τις ημέρες επιδότηση της ανεργίας την προηγούμενη τετραετία, πριν τη λήξη ήταν καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη, ώστε να μην αποκλείονται από τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας οι εποχιακοί εργαζόμενοι. Βοήθημα ίσο με τη βασική σύνταξη του ΟΓΑ για χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί μετά από διαβούλευση με τα συνδικάτα στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας ανεξάρτητα από ηλικία, στους οποίους δεν εξασφαλίζεται εργασία ανάλογα των προσόντων τους εντός 3 μηνών από την εγγραφή τους στα Μητρώα του ΑΕΔ. Εγγραφή στα Μητρώα του ΑΕΔ, χορήγηση επιδόματος ανεργίας και συμμετοχή τους στα προγράμματα εκείνων των αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από τη στιγμή της διακοπής με δήλωση στην αρμόδια ΔΟΗ. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, κύριε Υπουργέ, να παραμένουν ασφαλισμένοι συνταξιδοτικά και ιατροφαρμακευτικά κατά τη διάρκεια της ανεργίας τους. Το βασικό επίδομα ανεργίας να μην αποτελεί φορολογητέα ύλη και να μην φορολογείται. Οι ατομικές δαπάνες των ανέργων που αφορούν την επαγγελματική τους κατάρτιση να εκπίπτουν από τη φορολογία τους. Μπορώ να σας πω και άλλα μέτρα, ορίστε προτάσεις. Περιμένουμε να ακούσουμε τον αντίλογο, γιατί μέχρι στιγμής μόνο για την επαγγελματική. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.